Εσείς είχατε, όσο ήσασταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον τύπο, από το ρεπορτάζ της εποχής, για να χρησιμοποιήσω και εγώ το ρεπορτάζ μετά τον κύριο Χατζή, προκύπτει ότι υπήρξε ένα ποδοσφαιρικός όρος, ένα τζαρτζάρισμα με τον κύριο Μπαλτάκο σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το ρατσισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω για τον ρόλο που έπαιζε στην κυβέρνηση ο κύριος Μπαλτάκος, πώς τον βλέπατε και για τη γνώμη που σχηματίζεται με βάση και όσα έχουν γραφτεί και ακουστεί τις τελευταίες μέρες για την υπόθεση της συνομιλίας Μπαλτάκου Κασιδιάρη. Κύριε Χατζηνικολάου, παρακολουθώ την ενδιαφέρουσα συζήτηση σας. Ο κύριος Μπαλτάκος είναι ένας πολύ καλός νομικός, επιτυχημένος επαγγελματίας, μεθοδικός ως γραμματέας, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, εντονότατα παρεμβατικός, βουλημικός στην αποτελεσματικότητα, δίσκαμπτος έως ανένδοτος να αναζητήσει σύγκληση με τους άλλους. Άρα έχει όλα τα προσόντα, είναι γενικός γραμματέας μιας κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρώτο. Ο κύριος Μπαλτάκος δηλώνει ταυτόχρονα ότι είναι αντικομμουνιστής, ότι είναι εθνικιστής και ότι οι πυλώνες είναι η εκκλησία, ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας. Εδώ είναι και το ζήτημα. Η ιδεολογική αυτή αντίληψη διαχέεται στη συμπεριφορά του κύριου Μπαλτάκου όταν συνεργάζεται με υπουργούς. Ο κύριος Μπαλτάκος, με βάση αυτή την ιδεολογικές παραδοχές, διαμορφώνει ή συνδιαμορφώνει με άλλους στο πρωθυπουργικό περιβάλλον την πολιτική. Ποια νομοσχέδια περπατούν, ποια κόβονται, ποια άρθρα θα σταματήσουν ή ποια άρθρα θα διαφοροποιηθούν. Σε αυτό το πλαίσιο και μόνο μπορούμε να δούμε ακριβώς τη συνεργασία του γραμματέα κυρίου Μπαλτάκου και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη. Οτιδήποτε είχε να κάνει με προώθηση νομοσχεδίων είτε ενίσχυση των θεσμικών ρόλων, του ρόλου των θεσμικών οργάνων, είτε ενίσχυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανακοπτώνταν, γιατί ακριβώς υπερασπιστόταν αυτές τις ιδεολογικές του απόψεις. Συμπεραίνω ως προς το πρώτο ερώτημά σας. Και με ανησυχεί αυτό. Ενώ είναι ένας άνθρωπος ικανός, εγώ δεν θα πω τίποτε ως προς τις επικοινωνίες μας, γιατί εγώ σέβομαι τις επικοινωνίες με τον κύριο Μπαλτάκο, τον κύριο Πρωθυπουργό, τους υπουργούς. Αναφέρομαι στα γεγονότα που απέκτησαν υπόσταση, κύριε Χατζηνικολάου. Και σκέφτομαι, σε μια εποχή που μια κοινωνία στενάζει, σε εποχή που είναι σε μια θέση τόσο δεινή εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί μετά τον ερυπιώνα που δημιουργήσαν όσοι έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία 30 χρόνια. Τι ζητείτε, κύριε Χατζηνικολάου? Μια ενότητα της ελληνικής κοινωνίας. Όταν λοιπόν προβάλλουμε θέσεις που χωρίζουν αυτή την κοινωνία, όταν λέμε ότι είμαι αντικομμουνιστής, δηλαδή τι είσαι? Γεωπολιτικά πλέον δεν έχει νόημα. Εκείνες οι χώρες που κατά φημισμών ελέγχθη ότι είναι κομμουνιστικά ή σοσιαλιστικά καθεστώτα δεν υπάρχουν. Σήμερα κίνδυνος άλλος δεν υπάρχει, άρα είσαι αντιαριστερός. Άρα είσαι αντί σε εκείνους που διεκδικούν κάτι. Αυτό είναι το πρώτο. Λες είσαι ότι είσαι εθνικιστής. Τι σημαίνει αυτό? Εθνικιστής σε μια εποχή που διεθνοποιείται η πολιτική, που με, αν θέλετε, πρωτοβουλία, σωστή πρωτοβουλία, του γεννήτωρα της Νέας Δημοκρατίας, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκχωρήσαμε μια σειρά αρμοδιοτήτων. Το να λες ότι είσαι εθνικιστής είναι ένα μείγμα ιδεών. Ο αντικομμουνισμός με τον εθνικισμό που διχάζει την κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, σε μια εποχή που έχουμε απόλυτα ανάγκη μια σύγκληση για να ληφθούν μέτρα, όχι ακριβώς σαν αυτά που λαμβάνονται, παρά το γεγονός ότι θα είναι ειλικρινής εκείνος που δεν θα αναγνωρίσει ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αναμφισβήτητα είναι σκληρά, αλλά πρέπει να είναι και δίκαια και όχι μόνο σε βάρος κάποιον και υπέρ κάποιον άλλον. Συμπεραίνω. Ο κύριος Μπαλτάκος λοιπόν με την ικανότητά του διαμόρφωνε πολιτική. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος που έβαζε σφραγίδες εδώ και εκεί και έφευγε. Τώρα το γεγονός γιατί θέλουν να αποκόψουν αυτήν την πολυσχηδή δραστηριότητα και ικανότητα του κυρίου Μπαλτάκου από την σύνθεση μιας τοξικής πολιτικής, ασύγχρονης με την εποχή μας, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι είναι ένας πολιτικός παράγοντας, διαμορφωτής ή συνδιαμορφωτής.
μιας πολιτικής που παράγεται από τη Νέα Δημοκρατία και επικυριαρχεί στη διαμόρφωση της πολιτικής, είτε της τρικομματικής κυβέρνησης, παρά τις αντιστάσεις. Επομένως, καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, κύριε Ρουπακιώτη, ότι θεωρείται δύσκολο να είχε αυτονομηθεί στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής ο κύριος Βαλτάκος. Κύριε Χατζηνικολάου, σε μια εποχή που η Χρυσή Αυγή, αντί να αντιμετωπίζεται ως μια εγκληματική, όπως οι δικαστικές αρχές τη χαρακτηρίζουν, οργάνωση. Μια οργάνωση η οποία προσβάλλει δυνά το Σύνταγμα και το Κοινοβούλιο. Μια οργάνωση που θέλει ακριβώς να μας οδηγήσει πίσω δεκαετίες. Αντί να αντιμετωπίζεται ως μείζον κατά των θεσμών κίνδυνος, αντιμετωπίζεται ως ένα μέρος του παιγνίου. Πόσες ψήφους μας παίρνει για να τις ξαναφέρουμε πίσω. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Και στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μπαλτάκος, όταν τελείωσε σήμερα την κατάθεσή του στην αρμόδια δικαστική λειτουργό, το ίδιο είπε. Τι σημαίνει, πονάει τη Νέα Δημοκρατία και μπράβο του. Αλλά δεν βλέπει όμως την αντιμετώπιση αυτού του νεοναζιστικού φαινομένου ως κίνδυνο κατά των θεσμών. Βλέπει ως ένα μέρος του παιχνιδιού. Πώς θα φέρει τις ψήφους πίσω. Τελειώνω. Κύριε Χατζηνικολάου. Πάντως, εγώ ρώτησα αν θεωρείτε ότι λειτουργούσε αυτόνομα. Ή αν αντίθετα θεωρείτε από τη γνώση που έχετε και από αυτά που είδατε να συμβαίνουν, ότι εκτελούσε οδηγίες. Νομίζω ότι η ικανότητα του κυρίου Μπαλτάκου και η πολυσχηδής δραστηριότητά του θα τον αδικούσαμε αν λέγαμε ότι εκτελούσε οδηγίες. Είναι το ρήμα που μου ταιριάζει. Αν δεν διαμόρφωνε, συνδιαμόρφωνε την πολιτική στα μείζωνα με άλλους του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Η υπεράσπιση αυτής της ιδεολογίας... Επομένως, τι σημαίνει αυτό στην περίπτωση των συναντήσεων με Κασιδιάρη και Χρυσή Αυγή? Ότι αυτή ήταν η πολιτική του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος ή μια αυτό ατομική? Δεν μπορώ να σας το δεν πω, διότι να εγώ δεν μπορώ να έχω γνώση. Σωστά. Μπορώ να πω όμως ότι εγκλείεται αυτή η επικοινωνία με τον Κασιδιάρη στο σύνολο των ιδεών, την οποία, επαναλαμβάνω, συνδιαμόρφωνε και υπηρετούσε ο κύριος Μπαλτάκος, προκειμένου να φέρει ψήφους που τις είχε πάρει, έτσι τουλάχιστον κατά προσδοκία, η Χρυσή Αυγή να τις φέρει πίσω στην Νέα. Τώρα μιλήσατε πριν για παρεμβάσεις του. Μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Κύριε Χατζηνικολάου, η γνωστή παρέμβαση ήταν για τον αντιρατσιστικό νόμο. Υπήρχαν και άλλες? Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα νομοσχέδιο, το οποίο είχα παραλάβει από τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Παπαϊωάννου, για τα ναρκωτικά. Έγινε μια επεξεργασία επί τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παρασκευόπουλο. Πολύ σημαντικό θεωρήθηκε τομή στα πράγματα. Και έβαλαμε και πολλές διατάξεις που αφορούσαν τις φυλακές, το ποινικό δίκαιο και εργασιακά δικαιώματα. Καθυστερούσε επί 2,5 μήνες. Γιατί απαιτούνταν να περάσουμε διατάξεις που προκαλούν έναν τυχήλα, ήδη τις ανέφερα. Θα κάνω, ίσως θα αναλώσω χρόνο στην εκπομπή σας, αν τις επαναλάβω. Τι σημαίνει? Οτιδήποτε απέκλινε από μια πολιτική, επαναλαμβάνω, που στον πυρήνα της είχε αυτήν την γόμωση. Πια, όχι ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, όχι ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών, όχι διεύρυνση, επαναλαμβάνω, των δυνατοτήτων όλων των πολιτών να συμμετέχουν, αλλά περιορισμό εκείνων οι οποίοι πιστεύουν σε μια ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας προς την δεξιά, έτσι, κατεύθυνση, εκεί ήταν εμπόδιο στην πρόθεση. Μάλιστα. Των νομοσχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύριε Ρουπακιώτη, επιτρέψτε μου, αν έχει την ευγενή καλοσύνη. Έχω τη γνώμη ότι είμαι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν συνέβαινε αυτό, να έβρισκε ακριβώς εκείνες τις ιδεολογικές συντεταγμένες τους και του γεννήτωρα και των μεταγενέστερων, αν θέλετε, ηγετών της. Γιατί εγώ που με ενδιαφέρει να λειτουργεί το σύστημα, το κοινοβουλευτικό, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, πιστεύω ότι το να βρίσκουν έδαφος, αντιλήψεις, συμπεριφορές ως αυτή του κυρίου Μπαλτάκου και όχι μόνο, είναι σε βάρος του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Μάλιστα. Και βλέπουμε πόσο μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των πραγμάτων η Χρυσή Αυγή. Άρα και οι αποκλίσεις της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας προς ακροδεξιές ή ακροδεξίζουσες, έτσι θα λέγαμε, παρυφές, θα είναι σε βάρος του πολιτεύματος. Σας ευχαριστώ, κύριε Ρουπακιώτη. Ναι, και το βλέπουμε αυτό, ολοκληρώστε. Και το βλέπουμε αυτό πού? Στο πώς
υπερασπίζεται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τελικά είναι ένα περιτύλιγμα στις επιλογές ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ένα περιτύλιγμα. Σωρία πράξεων μαθητικού περιεχομένου. Υπηρετώντας το δίκαιο της ανάγκης, κάποιες αυτές υπέγραψα, παρότι και να μην τις υπέγραφα, κατά πλειοψηφία θα πιέναν στη Βουλή. Δεύτερο, βλέπουμε στο τελευταίες ώρες σελίδες, εκατοντάδες σελίδων, να καλείται το Κοινοβούλιο να τις ψηφίσει. Τρίτον, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μην παρίσταται. Δεν χρεώνω τίποτε κανέναν. Αλλά τι είναι, είναι η υλοποίηση ενός μείγματος μιας πολιτικής που να απομακρύνουμε ακριβώς τους πολίτες σε μια εποχή πια που έχουν ανάγκη οι πολίτες να πιστέψουν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η τελευταία μου έκφραση, αν έχω τη δυνατότητα να τη διατυπώσω. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι πολίτες δεν πιστεύουν στους θεσμούς, δεν πιστεύουν στο κοινοβούλιο, δεν πιστεύουν στους πολιτικούς. Τι πρέπει να κάνουμε, αντί να ενδυναμώσουμε το κύριος, να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα, να αρχίσουμε σιγά σιγά την αποκατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων, να δημιουργήσουμε ένα άλλο περιβάλλον στο κοινοβούλιο για να πιστέψουν οι πολίτες ξανά στο πολιτικό σύστημα. Αντιθέτως, κάνουμε επιλογές ως αυτές τις οποίες ανέφερα και απομακρύνουμε τις πολίτες και διαπορούμε. Μάλιστα. Γιατί να ενισχύεται έτσι η Χρυσή Αυγή. Κύριε Ρουπακιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίεργο δεν είναι αυτό. Ποιο? Μέχρι τώρα.